Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την δυνατότητα σε όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν το λογαριασμό του φόρου εισοδήματος σε 3 ίσες μηνιαίες δόσεις να τον σπάσουν σε 12, δίνει η εφορία. Η λύση δεν είναι άλλη από το να εντάξουν την οφειλή τους στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Μάλιστα, για να υπαχθούν στη ρύθμιση, δεν χρειάζεται πλέον να περιμένουν να καταστήλξει πρόθεσμη πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, δηλαδή μετά την 31η Ιουλίου. Μπορούν από τώρα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση και να αρχίζουν να πληρώνουν τις δόσεις της ρύθμισης. Ωστόσο, η ρύθμιση γίνεται έντοκα με ετήσιο επιτόκιο 5%. Σε γρίφο για δυνατούς παίκτες εξελίσσεται η κούρσα της διαδοχής στην Εθνική Τράπεζα μεταξύ του απερχόμενου Προέδρου της Eurobank Νικόλαου Καραμούζη και τον απληρωτή CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλου Μιλωνά, με την επιλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου να είναι πλέον ζήτημα ημερών. Σήμερα συνεδριάζουν τα όργανα διακυβέρνησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκειμένου να καταλήξουν σε έναν από τους δύο υποψηφίους που πρότεινε το Nomination Committee την Παρασκευή. Όλα τα ενδεχόμενα είναι λοιπόν ανοιχτά και η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον μεγαλύτερο μέτοχο της Εθνικής, που δεν είναι άλλος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που διατηρεί ποσοστό 40% στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας. Την δικαστική οδό ετοιμάζονται να ακολουθήσουν για άλλη μια φορά οι ιδιοκτήτες ακινήτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας γίνεται επί πραγματικών στοιχείων και όχι επί πλασματικών. Και αυτό διότι 3 χρόνια μετά από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές εμπορικές αξίες των ακινήτων, οι αλλαγές που έχουν γίνει κρίνονται από το σύνολο της αγοράς αποσπασματικές. Μεγάλη πληγή είναι και οι συντελεστές εμπορικότητας των επαγγελματικών ακινήτων, οι οποίοι παραμένουν ήδη από το 2007 και δεν έχουν πλέον καμία σχέση με την εικόνα της χώρας σήμερα. Οι συντελεστές εμπορικότητας είναι από τις καλές εποχές και πολύ μεγάλη σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα, σημειώνουν οι ειδικοί της αγοράς. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 763,98 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,23% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.